Δεν γίνεται, κύριε Λυρετζή, κύριε Οικονόμου, να προχωράμε στο μέλλον έχοντας κατά νου ότι μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να κάνουμε μία συζήτηση για τα επιμέρους χωρίς να έχουμε λύσει το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το χρέος. Όσο αυτό το χρέος υφίσταται και όσο αυτό το χρέος γίνεται θηλιά στο λαιμό των Ελλήνων πολιτών αλλά και της πραγματικής οικονομίας, τότε συνεχώς θα προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Mm. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η ιστορία των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την Τρόικα και τους δανειστές είναι ένας φαύλος κύκλος, είναι μια αλυσιτελής διαδικασία που δίνει την εντύπωση στην κοινωνία ότι ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι και να κάνει, μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Τώρα είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η κυβέρνηση πιέζεται, είναι φανερό. Εάν η διαπραγμάτευση δεν κλείσει και πάμε με ανοιχτή διαπραγμάτευση, εσείς τι θα κάνετε? Και αναλάβετε ενώ μετά από εκλογές στην εξουσία. Είναι προφανές ότι εμείς θα θέσουμε αυτό που σας είπα, κύριε Οικονόμου. Γι' αυτό το έθεσα εν αρχή. Το θέμα του χρέους. Διότι μπορεί η κυβέρνηση σήμερα να λέει ότι εμείς δεν θα μειώσουμε μισθούς και συντάξεις και να το λέει τώρα, αλλά εάν προκύψει οποιοδήποτε δημοσιονομικό κενό, όχι μειώσεις μισθών και συντάξεων που τώρα λέει ότι δεν θα τους πάρει, θα πάρει, αλλά αυτή την ώρα ήδη βρίσκεται σε μια καταρχήν συμφωνία για αύξηση των φόρων. Εσάς συμφωνούσατε επί του πολιτικού να υπάρξει επίσπευστο διαδικασία της εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, εμείς νομίζουμε, κύριε Οικονόμου, κύριε Λυρετζή, ότι άμεσα πρέπει να πάμε σε εκλογές. Αυτό είναι το ζητούμενο για το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Τι εννοείται άμεσα? Ας πούμε και πριν την προεδρική εκλογή. Ναι, και πριν την προεδρική εκλογή. Και πριν, το έχουμε πει κατά επανάληψη αυτό το πράγμα. Μετά την προεδρική εκλογή. Τι εννοείται μετά την προεδρική εκλογή? Να υπάρξει μια συμφωνία. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Από διάφορες πλευρές, γι' αυτό το ρωτάω. Σε ένα εύλογο διάστημα. Άκουσα και από το κύριο Σταθάκη κάποια στιγμή. Μου το λέτε εμένα τώρα αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε άμεσα σε προεδρική εκλογή. Γιατί ξέρετε, αυτό που λέγεται συμφωνία κτλ. Με ποιον θα συμφωνήσει, ποιος θα συμφωνήσει με ποιον? Εδώ έχουμε μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος οξύνει την πολιτική κατάσταση και το πολιτικό κλίμα. Και σας λέω ότι οι εκλογές είναι πάντοτε ένα πεδίο που αποκαθάρει την κατάσταση. Δεν μιλάει για συνένεση. Πώς το οξύνει, πού προκύπτει αυτό? Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Ο πρωθυπουργός που δεν έχει. Πρόεδρο με συνενετική διαδικασία. Αυτό για να παραταθεί ο βίος της κυβέρνησής του. Δεν το λέει για κανένα άλλο λόγο και για να συνεχίσει αυτή την κατάσταση. Γιατί έτσι είναι το σύνταγμα, για να παραταθεί ο χρόνος. Όχι, δηλαδή μετά σου πεδώνουμε όλα. Κύριε Παπαμίκο, ακούστε. Εσείς ζητάγατε 6 μήνες είχε εκλεγεί η κυβέρνηση του Πασόκ και ζητάγατε σε 6 μήνες εκλογές. Αυτό έχει δίκιο. Ή τότε είχατε δίκιο. Το 2012. Προσέξτε. Όλοι αυτό κάνουν. Το καλό και συμφέρον μας εντυπωσιάζει αυτό. Κύριε Οικονόμου, ακούστε με. Εμείς πότε ζητήσαμε εκλογές? Όταν διαπιστώσαμε ότι η κυβέρνηση αυτό που είχε υποσχεθεί προεκλογικά στον ελληνικό λαό, την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, τη μεταφέρει στις ρωμαϊκές καλένδες. Τότε μόνο εμείς ζητήσαμε. Δηλαδή ότι γίνανε εκλογές το Μάιο και τον Ιούνιο, ο ελληνικός λαός ψήφισε μια κυβέρνηση που του είπε εγώ θα επαναδιαπραγματευτώ και αντί να επαναδιαπραγματευτεί είχαμε στις προγραμματικές δηλώσεις το δόγμα Στουρνάρα που έλεγε ότι πρώτα εφαρμόζουμε το μνημόνιο και μετά διαπραγματευόμαστε και μάλιστα όχι το χρέος, αλλά επιμέρους ζητήματα και δευτερεύοντα. Βλέπετε λοιπόν. Εσείς με τους δανειστές θα συνομιλήσετε, κύριε Κοντονή, για να συνεννοηθούμε, γιατί τώρα όλο θεωρία είσαστε. Εδώ έρχεται η επαύριο των εκλογών και έχετε αναλάβει. Και σας ξαναρωτάμε. Χωρίς θεωρία δεν υπάρχει πρακτική. Ναι, λέω. Με τους δανειστές θα συζητήσετε. Θα συζητήσετε με τους δανειστές. Κοιτάξτε, εμείς είπαμε ότι θα συζητήσουμε με όλα τα θεσμοθετικά όργανα και όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία. Θα πείτε και εσείς τη διαπραγμάτευση επομένω. Αυτό λέμε. Ότι εμείς θα αλλά θα επαναδιαπραγματευτούμε αυτό το οποίο είναι σήμερα το μείζον για την ελληνική οικονομία. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται και θέλω να πω το εξής. Πόσες φορές. Δεν συζητάω. Ακούστε, έλα να κλείσουμε το πρόγραμμα. Ακούστε, κύριε Λυρετζή. Νομίζω ότι εδώ συμβαίνει κάτι το οποίο πρέπει να το εκτιμήσουμε και να το εκτιμήσουμε πολιτικά. Τι είπατε? Δεν απαντάτε σε αυτό. Σε ποιο? Δηλαδή, να σε αυτό που λέτε. Δεν συμφωνούν. Πώς το λένε? Εμείς, ας πούμε, που έχουμε ασκήσει 7 φορές κριτική στον κύριο Παπαμίκο. Για όλα λέμε. Δεν συμφωνούν, σου λέει. Τι να κάνω? Ακούστε. Αν μου λέτε για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Που ζητάνε συνεχώς και. Ζητάνε. Για το κλείσιμο. Ναι, κλείσουμε στη συμφωνία, δεν έχουμε.
Εγώ προσωπικά σας το λέω αυτό το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι οι πάντες έχουν καταλάβει ότι έχουν μία, απέναντί τους μία κυβέρνηση η οποία είναι ασταθής και υποπροθεσμία. Μα τον πάλι τα ίδια. Γιατί θα συζητήσει. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Είναι σαν να δικαιολογείται την κυβέρνηση που σου λέει ότι επειδή μου δημιουργείς πολιτικό πρόβλημα εσύ, οι άλλοι με πιέζουν. Δεν είναι επιχείρημα. Είναι αδύναμο το σύστημα. Η κυβέρνηση το λέει. Λέω ότι επειδή εσύ μου δημιουργείς πολιτικό πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικό πρόβλημα. Ή είναι πολιτικό πρόβλημα η κυβερνητική αστάθεια εξαιτίας της πολιτικής. Εσείς δημιουργείτε αστάθεια, λέει η κυβέρνηση, γιατί θέλετε να προκαλέσετε εκλογές. Και δεν αφήνετε την πορεία της κυβέρνησης να εξαντληθεί και να κάνει τη δουλειά της. Αστειεύεστε. Αστειεύεστε με αυτό που μου λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί αυτό το πράγμα και να θέλει να το δημιουργήσει. Η κυβέρνηση τελεί σε αστάθεια ακριβώς γιατί εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης. Έχετε δυνατότητα πάντα τη χώρα σε εκλογές, δεν τη βάζετε σε αστάθεια την κυβέρνηση. Έχετε δυνατότητα με τον πρόεδρο. Γιατί, αν ψηφίζετε πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα είχατε δικαίωμα να λέτε αυτό που λέτε. Πολύ ωραία. Να το για να πείτε κύριε Τριαντάφυλλο. Βάζει ένα θέμα, λέει ο κύριος Τριαντάφυλλος. Δημιουργείται αστάθεια με την άποψή σας γιατί είναι προεδρική εκλογή. Με το να πάμε σε εκλογές. Εμείς πιστεύουμε ότι ακριβώς με τις εκλογές αναιρείτε το επιχείρημα στο προηγούμενο. Αφήστε με να το πω. Με τις εκλογές έρεται η αστάθεια και μάλιστα η κυβερνητική αστάθεια η οποία υπάρχει. Γιατί θα εκλεγεί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με ενωπή εντολή η οποία θα επαναδιαπραγματευτεί. Με ποια σημασία, γιατί όχι, γιατί ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή, εδώ, προσέξτε. Με ποια σημασία, όχι με ποια σημασία, όχι με ποια σημασία, με ποια σημασία στην Ευρώπη. Αυτό θα σου. Ναι, πείτε. Λοιπόν, αν μιλάγαμε πριν από 6 μήνες, πραγματικά σας λέω ότι οι συμμαχίες τις οποίες εμείς θα μπορούσαμε να αναφέρουμε θα ήταν πάρα πολύ λίγες. Πείτε μας κυβερνήσεις. Προσέξτε. Τώρα είδατε, καταλάβατε τι θέλω να πω και λέτε πείτε μας κυβερνήσεις. Τι θα πείτε, κόμματα. Σήμερα λοιπόν που διαφαίνεται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που ξεκινάει από την Ελλάδα και που διαφαίνεται και κάτι άλλο, ότι ακόμα και συντηρητικοί κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο της πολιτικής της λιτότητας. Αφήστε τους κύκλους, αφήστε ονόματα. Ποιοι είναι οι συμμαχοί σας, με ποιους θα πάτε να διαπραγματευτείτε και ρωτήσετε τους συμμαχοί σας. Καταλαβαίνετε ότι που δεν είναι μαζί με την κυβέρνηση τώρα. Βρισκόσαστε σε αδιέξοδο. Σε απόλυτο αδιέξοδο. Και σας λέμε ότι ακόμα και συντηρητικοί κύκλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως. Δεν τα είδατε αυτά τα πράγματα και στο κόμμα και αυτοί που βγαίνουν τώρα και από τη Γερμανία και από τη Γερμανία συντηρητική οικονομολόγη και λένε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τα εξετάσουμε διότι η πολιτική της λιτότητας οδηγεί για τρίτο τρίμηνο τη Γερμανία σε μηδενική ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε κύριε οικονόμου τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πάντως οι καταργήσεις του μνημονίου και όλα αυτά περίπατο, εγώ αυτό βλέπω και αφήστε τώρα. Θέλετε να ψηφίσουμε αυτό. Όχι, οι καταργήσεις του μνημονίου που κάνετε και οι μονομερείς ενέργειες πήγανε περίπατο. Δεν είναι τίμιο. Σας τα λέω, Λαφαζάλης, τα λέω εγώ. Ο Λαφαζάλης σας τα λέει. Δεν είναι τίμιο. Μα δεν τα λέω εγώ. Δεν είναι τίμιο. Σας τα λέω, κύριος Λαφαζάλης. Ποτέ δεν μίλησε για μονομερείς ενέργειες. Και άκουσα και τον Κουρουπλή χθες να λέει το 70% του χρέους διαγραφή. Δεν είναι γιατί πετάτε κάτι που αναφέρεται σε μένα. Σεβαστείτε και εμάς τους δύο να μιλήσουμε και εμείς. Δεν γίνεται όμως να μιλήσουμε και εμείς. Γι' αυτό είπα δεν είναι τίμιο. Να απευθύνεστε σε μένα και να δείτε το λόγο σε άλλο. Το ξέρει ο πολίτης, γι' αυτό το λέω. Εμείς δεν είπαμε ποτέ για μονομερείς ενέργειες. Εμείς μιλήσαμε. Δεν είπατε κατάργηση του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο με τρελάνετε. Το μνημόνιο είναι σωτερική υπόθεση. Εμείς μιλήσαμε για το χρέος. Α, είναι άλλο το μνημόνιο. Είναι η νομοθεσία. Κύριε... Θα τα καταργήσετε επομένως αυτά, ισχύει. Τους μνημονιακούς νόμους. Μα έτσι καταργείς το μνημόνιο. Οι 400 νόμοι. Εδώ ο Σαμαράς το σκίζει κάθε μέρα. Αφήστε το Σαμαρά. Οι 400 νόμοι θα καταργηθούν. Οι 400 νόμοι. Οι μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι οδήγησαν την κοινωνία. Και 25 υπουργικές αποφάσεις. Και διατάγματα. Και όλα αυτά θα φύγουν όλα. Σας ξαναλέω, που οδήγησαν την κοινωνία στη φτωχοποίηση, στην υποτίμηση της αξίας της εργατικής δύναμης. Δηλαδή η φτώχεια θα γυρίσει πίσω με νόμο, έτσι, αυτό μας λέτε. Με ένα νόμο θα γυρίσει πίσω. Δεν βλέπετε ότι αυτή η νομοθεσία έχει οδηγήσει, έχει βαστώσει την κοινωνία. Δεν θέλω να πω σε το παράθυρο μαζί σας. Δεν το βλέπετε. Μα δεν το βλέπετε ότι αυτή η πολιτική έριξε την οικονομία στα βράχια και την πραγματική οικονομία. Κύριε Κοντονή, σας παρακαλώ. Εγώ σταματάω, βλέπω. Πάμε.